Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Mega Channel. Σε 11 ώρες αρχίζει στη Λισαβόνα η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των 12 της ΕΟΚ, που θα συζητήσουν το επίμαχο θέμα των Σκοπίων. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος από τη Λισαβόνα μεταδίδει. Ο κύριος Σαμαράς, αφού τιμήσει στους 11 τους τρεις σχετικούς όρους που έθεσαν στις 16 Δεκεμβρίου για την αναγνώριση μιας Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, θα μοιράσει στους συναδέλφους του ένα φάκελο με περιεχόμενα όλες τις προκλητικές διακηρύξεις των Σκοπιανών, τους χάρτες που εμφανίζουν τα Σκόπια να διεκδικούν και τη Θεσσαλονίκη, τις δηλώσεις του Τίτο το 1944 όταν για επεκτατικούς λόγους έφτιαξε τη λεγόμενη Μακεδονία, τα επίμαχα άρθρα του Σκοπιανού Συντάγματος που στρέφονται κατά της Ελλάδας και φυσικά ιστορικά κείμενα και χάρτες που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ο φάκελος περιλαμβάνει και φωτογραφίες από την πρόσφατη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και τηλεγράφημα του Associated Press, το οποίο ανέφερε ότι στη συγκέντρωση αυτή μετήχαν 1 εκατομμύριο Έλληνες. Θεωρείται πολύ πιθανό ο Γάλλος και ίσως ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών να υποστηρίξουν τις ελληνικές θέσεις. Υπέρ των θέσεων αυτών τάχθηκε με επιστολή που έστειλε στον κύριο Σαμαρά ο Ισπανός ομολογός του Ορτόνεθ. Από τη Λισαβόνα, Θόδωρος Ρουσόπουλος για το Mega Channel. Την ώρα που η ηγεσία των Σκοπιανών προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι δήθεν δεν επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος, το μεγαλύτερο κόμμα στα Σκόπια, το ΒΜΡΟ των ακραίων εθνικιστών, ανήγγειλε ότι θα πραγματοποιήσει συνέδριο ούτε λίγο ούτε πολύ στη Θεσσαλονίκη. Εξτρεμιστές του ΒΜΡΟ πρωταγωνίστησαν προχθές τη βίαιη καταστολή διαδήλωσης αντιφρονούν των πολιτών στο μοναστήρι. Στην ίδια πόλη κρατήθηκαν εχμάλωτοι της αστυνομίας επί 3 ώρες 4 άνθρωποι του Μέγκα που είχαν καταγράψει στην κάμερα μαρτυρίες τρομοκρατημένων κατοίκων και Ελλήνων μειονοτικών. Οι Σκοπιανοί κράτησαν τις κασέτες και μόνο χάρη στο θάρρος του κάμεραμαν του Μέγκα διασώθηκαν ορισμένα πλάνα από το ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας στο μοναστήρι Κώστα Μαρίνου. Κυριακή πρωί στο μοναστήρι την Πίτολα, όπως ονομάζεται τώρα. Οι κάτοικοι συζητούν στη πλατεία όπου εχθές σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των Ιουγκοσλάβων και των εθνικιστών Σκοπιανών. Συγκρούσεις οι οποίες δεν είχαν θύματα, τις διέλυσε η αστυνομία. Η ηρεμία στην πόλη είναι επιφανειακή. Οι αστυνομικοί που μας παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή έχουν δώσει το μήνυμα. Με το Ιταλήμα. Είναι το μικρόφωνο που μιλούσε εκεί πέρα. Το μικρόφωνο που μιλούσε εκεί πέρα. Πού είναι, λέει. Έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής. Όταν αστυνομικοί μας κάνουν σινιάλο να σταματήσουμε, μας ζητούν άδεια κινηματογράφησης, μας παίρνουν τα διαβατήρια και με την κλούβα μας οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα. Μας συλλάβανε σε ένα μπλόκο που έγινε ειδικά μάλλον για μας και αφού κατασκευάζεται τη μηχανή, μας οδηγήσαν σε ένα τμήμα. Μετά από ανακρίσεις γύρω στις 2 ώρες, με ανάγκασαν να σβήσω μερικά σημεία, εκτός βέβαια από αυτά που είχαμε καταφέρει να κρύψουμε. Εκεί μένουμε 3 ώρες περίπου, όρθιοι σε ένα διάδρομο. Έχω κατασχέσει τη μηχανή, τις κασέτες, τα διαβατήρια και ό,τι άλλο υλικό έχουμε. Μας ανακρίνουν και βάζουν το δίλημα. Είτε αφήνουμε εκεί τις κασέτες και μας αφήνουν ελεύθερους, είτε σβήνουμε μπροστά τους όλο το υλικό. Κρατούν 2 κασέτες με μαρτυρίες Ελλήνων μειονοτικών που είχαν πλησιάσει το συνοδείο του Μέγκα με 1000 προφυλάξεις. Από τους λογοκριτές της αστυνομίας κρύψαμε και καταφέραμε να διασώσουμε τη μαρτυρία του Έλληνα που ζει στο μοναστήρι κυρίου Τρίφωνα, που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συγκρούσεις και τις αποδίδει στις κομματικές αντιθέσεις. Τα κόμματα έτσι πράγματι. Σωστά. Ο καθένας είναι να κυριαρχήσει. Από το μοναστήρι την Πίτολα για το Mega Channel Κώστας Μαρίνος. Καθαιρέθηκε απόψε ο σκληροπυρηνικός ηγέτης των Σέρβων της Κράινα, Μίλαν Μπάμπιτς. Την απόφαση πήρε με συντριπτική πλειοψηφία σε έκτακτη συνοδότης η τοπική βουλή. Σερβία και Μαυροβούνιο ανακοίνωσαν ότι την 1η Μαΐου θα δημιουργήσουν τη νέα Ιουγκοσλαβία. Από το Βελιγράδι, ο Νίκος Γεωργιάδης μεταδίδει. Ο Μπάμπιτς καθαιρέθηκε από 74 βουλευτές σε σύνολο παρόντων 80, που είναι η μισή του τοπικού κοινοβουλίου της Κράινα, και ως εκ τούτου προκύπτουν 2 ερωτηματικά. Το πρώτο αφορά τη νομική κάλυψη της καθαίρεσης και το δεύτερο αφορά το εάν οι οπαδοί του Μπάμπιτς στην ορεινή Κράινα είναι οπλισμένοι και πώς θα αντιδράσουν. Ο Μπάμπιτς αρνούμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο του Βάνς απομονώθηκε ακόμη και από τους ίδιους του τους μηχανισμούς στο ΚΝΙΝ. Εν τούτης, δημοσιογραφικές πληροφορίες στο Βελιγράδι ανέφεραν προεβδομάδος πως ο Μπάμπιτς ζήτησε την αποστολή 2.000 παραστρατιωτικών από το Βελιγράδι στο ΚΝΙΝ. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι για το Mega Channel. Διωγμούς, λαιλασίες και τρομοκρατικές επιδρομές εις βάρος των Ελλήνων στους Αγίους 40, που θυμίζουν το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955, κατήγγειλε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην ΕΟΚ και στις ΗΠΑ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Πριν από λίγο, ο Γιώργος Ευγερόπουλος μίλησε με έναν Έλληνα, το Σίμο Σούμβιο, το μαγαζί του οποίου λαιλατήθηκε στους Αγίους 40. Ο επιχειρηματίας Σίμος Σούνδιος πήρε την απόφαση να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ στους Αγίους 40 τον περασμένο Ιούλιο. Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Όμως τα προβλήματα άρχισαν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Σπάσαν τα τζάμια, γίνανε αρκετές ζημιές, μέχρι ότου επενέβη η αστυνομία και φύγανε. Η καταστροφή ολοκληρώθηκε το επόμενο βράδυ. Μείναν μόνο οι 4 τείχοι. Σπάζαν και παίρναν ό,τι μπορούσε ο καθένας στην πλάτη του και έφυγε. Εκείνο το βράδυ οι αλβανικές συμμορίες χτύπησαν άλλα 5 ελληνικά μαγαζιά στους Αγίους 40. Μου είπαν ότι ήταν από φυγάδες οι οποίοι γυρίζαν από Ελλάδα και από τσάμιδες. Ο κύριος Σούνδιος είναι σίγουρος πως η αλβανική μαφία ξαναχτύπησε. Θα με ξαναγκάσουν να αποχωρήσω. Πάλι με πολύ αίμα βάφτηκαν οι δρόμοι. Από την Παρασκευή μέχρι τώρα σκοτώθηκαν 19 και τραυματίστηκαν 109 σε 84 τροχαία δυστυχήματα. Σε σφοδρή σύγκρουση, δύο γιοταχοί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου βρήκαν τον θάνατο 3 και τραυματίστηκαν άλλοι 3. Τρία άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε εδώ στο 37ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής κοντά στη Νέα Καλλικράτεια. Είχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ξαφνικά ένας οδηγός παραβίασε το ρεύμα, πέρασε στο άλλο και προσώπησε μετά στο μπροστινό μου. Αφού χτύπησε με αυτό, σηκώθηκε στον αέρα το αυτοκίνητο και ήρθε και έπεσε πάνω μου. Από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων, νεκροί ανασύρθηκαν ο Ανέστης Δελιανέστης, 23 ετών, ο Απόστολος Ματζαρίδης, 44 ετών και μια γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αναγνωριστεί. Οι τραυματίες Νικόλαος Στογανίδης, 44 ετών, η κόρη του Αναστασία, 23, και ο Άγγελος Φασουλιώτης, 30 ετών, μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Άγχος, πάχος και κακή διατροφή ανεβάζουν τις τιμές της χοληστερίνης και αυξάνουν τις καρδιοπάθειες. Το μήνυμα έδωσε ο διάσημος Βρετανός καρδιοχειρουργός John Wright, που βρίσκεται για λίγες ημέρες στην Αθήνα. Μετά από διεξοδική νοσοκομιακή έρευνα που έγινε τον τελευταίο χρόνο, ο Dr. Wright μπορεί να δηλώσει κατηγορηματικά ότι τιμές χοληστερίνης στο αίμα πάνω από τα επιτρεπτά όρια ευθύνονται κυρίως για τις καρδιακές παθήσεις. Όμως, επισημαίνει ο διάσημος καρδιοχειρουργός, επικίνδυνη για την υγεία είναι και η ανεξέλεγκτη χρήση των ισχυρών φαρμάκων που κατεβάζουν τα επίπεδα της χοληστερίνης. Ρωτήσαμε τον Dr. Wright αν υπάρχει κάποια πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα των εγχειρήσεων ανοιχτής καρδιάς που θα τονώσει το ηθικό των καρδιοπαθών. Ο Άγγλος καρδιοχειρουργός, που έχει στον αναλυτικό του 10.000 εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, απάντησε ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ασθενών που έχουν υποστεί πολλαπλά εμφράγματα και υποβλήθηκαν σε λεπτές εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς είναι 30-40%. Οι στατιστικές όμως αναδεικνύουν ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που έχουν 80-90% πιθανότητες να ζήσουν και 10 χρόνια, αν δεν προκληθεί βλάβη στη διάρκεια της επέμβασης. Οι καρδιοπάθειες θα αυξηθούν μέχρι το τέλος του αιώνα μαζί και οι χειρουργικές επεμβάσεις, καταλήγει ο Dr. Wright. Μια μέρα όμως, μια μέρα του επόμενου αιώνα, η προληπτική ιατρική θα εξαφανίσει την ανάγκη εγχειρήσεων ανοιχτής καρδιάς. Άλλος ένας νέος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο 26χρονος Ευάγγελος Ματέλιας βρέθηκε νεκρός πριν από λίγες ώρες στο διαμέρισμα όπου έμενε μόνος στην οδό Διομήδους 8 στην Καλλιθέα. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν αρκετές σύριγγες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής Πολ Τσόγκας προηγείται σταθερά στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος για το προεδρικό χρήσμα ένα 24ωρο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση του Νιου Χαμσάιρ. Και στο δικό του στρατόπεδο, ο Τζορτζ Μπους επιστρατεύει τον διάσημο ηθοποιό Σβαρτζενέγκερ. Στους ρόλους του δείχνει σκληρός και αποφασιστικός. Στην πολιτική είναι ένας ορκισμένος ρεπουμπλικάνος που τώρα διαθέτει τη φήμη του και τα μπράζα του, ελπίζοντας ότι θα συμβάλλει σε πιθανή επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου George Bush. Ασταλαβίστα, baby, που θα μπορούσε να σημαίνει και θα σας δώσω το τέρμα. Αυτό το μήνυμα είπε ότι στέλνει ο κινηματογραφικά σκληρός Σβαρτζενέγκερ στο Αμερικανικό Κογκρέσο, αλλά και στον ενδοκομματικό αντίπαλο του Bush, τον δημοσιογράφο Pat Buchanan. Ο Buchanan πάντως δεν βρήκε κάποιο γεροδεμένο ηθοποιό για να τον υποστηρίξει μπροστά στις κάμερες. Και έτσι μίλησε ο ίδιος. Οι δικές μου ταξιαρχίες, είπε, θα πλήξουν τον ιερό στρατό του βασιλιά Μπους και θα τον κόψουν σαν βούτυρο. Η ώρα της αλήθειας πάντως και για τον Μπους όσο και για τον Buchanan πλησιάζει. Ο πρώτος γύρος των προκριματικών εκλογών για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα διεξάγεται αυτή την Τρίτη στην πολιτεία New Hampshire. Να επιστρέψουμε στα δικά μας και να πάμε στα γήπεδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε μόνη στην κορυφή του πρωτοθλήματος με την νίκη της στην Κόρινθο. Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός, που πέτυχε σημαντική νίκη επί του Άρη στη Θεσσαλονίκη, και στην τρίτη ο Ολυμπιακός, ο οποίος το Σάββατο έχασε βαθμό από τον Εθνικό. Να δούμε τώρα τα γκολ που σημειώθηκαν στην 20η αγωνιστική του πρωτοθλήματος σε περιγραφή του Τέλη Τσιπιανίτη. Στην Κόρινθο, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο σκορ μόλις το 4 με το αυτογκολ του Μόνου. Ισοφάρισε για την Κόρινθο με το απευθείας σουτ του Κουλούρη. Η ΑΕΚ θα πάρει τελικά την νίκη λίγο πριν το τέλος με τον Αλεξανδρή. Σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού στο Χαριλάου.
αυτό το γκολ του Βαζέχα, οι πράσινοι νίκησαν 1-0 τον Άρη. Ψυχοβλουσία για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μητρόπουλο, αλλά ο Εθνικός ισοφάρισε αργότερα με τον Αναστασίου. Ο Απόλλων γύρισε ξανά στις επιτυχίες με τη νίκη επί του Πιερικού. Είδαμε το 1-0 με τον Άρη Καρασαβίδη. Ο Πιερικός θα ισοφαρίσει με αυτόν τον γκολ του Ρούσου. Και τελικά ο Καρασαβίδης θα δώσει τη νίκη στην ομάδα του με 2-1. Αθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Βύρονα. Οι γηπεδούχοι θα κερδίσουν πέναλτι στην ανατροπή του Βρύνου από τον Οικονομίδη. Ο Κόλεφ το 1-0. Ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο. Ο Χατζαγγελής θα ανατρέψει τον Οικονομίδη και ο Σκαρτάδος θα κάνει το 1-1. Μάτς με πέναλτι και στη Νέα Σμύρνη, όπου έπαιζαν Πανιώνιος και Όφη. Ο Λαγωνικάκης θα κερδίσει πέναλτι από τον Αδριανίδη και ο Πάντιτς με διπλή προσπάθεια το 1-0 για τους Κιανέρηθους. Όφη θα σοφαρίσει ύστερα από μια περιπετειώδη φάση με τον Πατμετζή. Ο Λαγωνικάκης θα κερδίσει ένα δεύτερο πέναλτι από τον Βλαστό. Ο Πάντιτς δεν θα στοχίσει ούτε αυτή τη φορά 2-0. Το σκορ θα κλείσει ο Μιρτσέκης με ένα κοντινό πλασέ. Στην Ξάνθη, η τοπική ομάδα ανοίξε 1-0 τον Ηρακλή με σκόρερ τον Καρλάου. Στη Δράμα, η Δόξα ανοίξε άνετα την Παναχαϊκή. Ήταν με το πρώτο γκολ με τον Γεωργιάδη. Το 2-0. Με τον Άλεξιτς. Ο Μιλοσάβγεριτς θα κερδίσει ένα πέναλτι από τον Μίρτσο. Και ο Αλεξανδρίδης θα κάνει το 3-0. Στις Σέρες, ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο σκόρ με τον Εστόροβιτς. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πετρούνοφ θα κάνει το 2-0 για τον Πανσεραϊκό. Η Λάρισα θα κάνει το τελικό 2-1 με τον Αγορογιάννη. Επιδείνωση του κυρίου, κυρίες και κύριοι, που θα αρχίσει από την βορειοδυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες, προβλέπει για σήμερα η ΕΜΗ. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 μέχρι 16 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις, βροχή και πιθανόν καταιγίδα το βράδυ αναμένεται για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15. Ίδιος καιρός προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με βροχές και πιθανή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο του Μέγκα είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα, καλή εβδομάδα.